και η Πανσέλινος. Είναι η πρώτη φορά που στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κλαφθμόνος εδώ, 25 ποιητές όλων των ηλικιών θα διαβάσουν ποίηματά τους σε ανοιχτό χώρο, συντροφιά με τη μουσική και τα τραγούδια ισάριθμων καλλιτεχνών. Με ποίηματα και μουσική θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αντίστασης στην κατήφια που ζούμε. Σε μια γκρίζα εποχή γεμάτη ανασφάλεια, ανησυχία και στερήσεις, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες δηλώνουν παρόντες. Με την εκδήλωση αυτή θυμίζουν ότι υπάρχουν, δρούν, παράγουν. Δεν βρίσκονται απομονωμένοι στο περιθώριο, αλλά μέσα στην κοινωνία, δίπλα και μαζί με τους δοκιμαζόμενους πολίτες. Βρίσκονται δηλαδή εκεί όπου ετάχθησαν ως δημιουργοί. Με τη ματιά στο διπλανό, στον αδύναμο, στο συνάνθρωπο και πασχίζουν με την τέχνη τους να στείλουν βάλσαμο ελπίδας και χαράς. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε με μια επιθυμία. Να δώσει η ποίηση ένα δυναμικό παρόν σε ανοιχτούς χώρους μέσα στην πόλη. Ήταν η κοινή επιθυμία του ποιητή και εκδότη του λογοτεχνικού περιοδικού Μανδραγόρας, Κώστα Κρεμίδα, και του ποιητή και δημοσιογράφου Γιώργου Δουατζή. Την πρότασή τους αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη η αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, κυρία Παναγιώτα Ψαράκη. Στήριξε πολύπλευρα όλη τη διοργάνωση. Καθοριστική είναι η προσφορά του δισκογραφικού παραγωγού Άγγελου Σφακιανάκη, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό του μουσικού μέρους. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες, τους οποίους αναφέρω αλφαβητικά, Γιώργος Ανδρέου, Χάρης Γιούλης, Ενκαρδία, Αναστασία Ζανή, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κούτρας, Βαγγέλης Μαρκαντώνης, Ευτυχία Μητρίτσα, Μανώλης Μητσιάς, Λάκης Παπάς, Γιούλη Περβολαράκη, Απόστολος Ρίζος, Τρίφωνο, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Διαβάζουν οι ποιητές, τους οποίους επίσης αναφέρω αλφαβητικά, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Άγγελος Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Αρβανίτης, Αναστάσης Βιστονίτης, Γιάννης Δάλλας, Ζέφη Δαράκη, Γιώργος Δουατζής, Νίκος Ειρηνάκης, Νικόλας Ευαντινός, Βασίλης Καλαμαράς, Διονύσης Καραντζάς, Κώστας Κρεμίδας, Βύρον Λεοντάρης, Κώστας Μαρδάς, Ανέστης Μελιδόνης, Γιώργος Σίκαρος Μπαμπασάκης, Γιώργος Μπλάνας, Παυλίνα Παμπούδη, Μιχάλης Παπανικολάου, Γιάννης Πατήλης, Τίτος Πατρίκιος, Τάσος Πορφύρης, Λίνα Στεφάνου. Η εικαστική υποστήριξη είναι του ζωγράφου Μιχάλη Αμάραντου. Δεν πρέπει να παραλείψω να πω ότι όλοι ανεξαιρέτως οι συντελεστές αυτής της βραδιάς προσφέρθηκαν εθελοντικά, ανιδιοτελώς, για την υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Και τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Επίσης, ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Την ΕΡΤ, την ασφαλιστική εταιρεία Interamerican και τον μουσικό οίκο ΝΑΚΑ. Και τώρα καλώ στο βήμα την πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, κυρία Παναγιώτα Ψαράκη. Στα...
Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους δημιουργούς και καλλιτέχνες που δηλώνουν και αυτοί μαζί με μας παρόντες στις δύσκολες στιγμές της χώρας. Είμαστε όλοι δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται αυτή την εποχή. Η προσφορά της συμμετοχής τους σήμερα αποτελεί για όλους μας ανάταση του πνεύματος και ζέσταμα της ψυχής. Εκτός από όλους τους συμμετέχοντες, θέλω να ευχαριστήσω τον ποιητή και εκδότη του περιοδικού Μανδραγόρας, Κώστα Κρεμίδα, και τον ποιητή και δημοσιογράφο Γιώργο Δουατζή, που η σημερινή εκδήλωση ξεκίνησε ως μία δική τους ιδέα και υλοποιήθηκε από όλους εμάς με την πολύτιμη συνδρομή του παραγωγού Άγγελου Σφακιανάκη. Στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν πρέπει να είναι κάτι απόμακρο για τον πολίτη, αλλά το καταφύγιό του. Ως πρόεδρος του οργανισμού στηρίζω και θα στηρίζουμε πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάριον Μπιτσόλα που θα μας ξεναγήσει απόψε στα άδυτα της μουσικής και της ποίησης. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά.